Γεια και χαρά! Μετά από μία μικρή παύση, επανέρχομαι με νέο βίντεο. Θα προσπαθήσω να φτιάξω μία μινιατούρα αστεροσκοπίου. Εδώ στο πρώτο μέρος σου δείχνω πώς έφτιαξα τον σκελετό του θόλου. Ξεκίνησα με ένα κύκλο διαμέτρου 10 εκατοστών και ένα μικρότερο εσωτερικό κύκλο, μικρότερο κατά 7 χιλιοστά. Αυτή θα είναι η βάση. Εδώ σχεδίασα και έναν μικρότερο εσωτερικό κύκλο, αλλά δεν μου χρειάστηκε και παρακάτω τον σβήνω. Αφού έχω την κάθετη διάμετρο του κύκλου, σχεδιάζω δύο παράλληλες, δύο εκατοστά φάρδος. Ουσιαστικά δημιουργώ το κανάλι που θα μπει αργότερα το κλίστρο του θόλου. Το πατζούρι, ας πούμε. Σχεδιάζω και την οριζόντια διάμετρο και μετά, χωρίς να σχεδιάσω την χορδή του τόξου του κύκλου, βρίσκω τη μέση, εδώ είναι στα 3,6 εκατοστά, βάζω το σημείο. Και αυτό το κάνω ουσιαστικά για να χωρίσω ισομερώς τον κύκλο. Το ίδιο επαναλαμβάνω και στα υπόλοιπα τρία τμήματα του κύκλου. Μιας και σχεδιάζοντας την κάθετη και την οριζόντια, ήδη έχει χωριστεί ο κύκλος σε τέσσερα τμήματα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Λοιπόν, σβήνω τον εσωτερικό κύκλο. Και έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα και τέσσερα τμήματα από την άλλη. Και μεταφέρω το σχέδιο σε ένα ξύλο μπάλσα, λεπτό ξύλο μπάλσα, του ενός χιλιοστού. Είναι ακριβώς στα 10 εκατοστά και το φύλλο του ξύλου. Σχεδιάζω την κάθετη διάμετρο για να μεταφέρω και ακριβώς το κανάλι. Και ξεκινάω να κόβω τον εξωτερικό κύκλο.
Λιένω με γυαλόχαρτο. Και ένα μικρό κόλπο, επειδή είναι πολύ λεπτό το ξύλο και θέλω να κόψω τον εσωτερικό κύκλο, το δαχτυλίδι ουσιαστικά, και φοβάμαι μη μου σπάσει, κολλάω από πίσω χαρτοτενία που θα το κρατήσει χωρίς να μου σπάσει. Βγαίνει το δαχτυλίδι ολόκληρο, χωρίς απώλειες. Σχεδιάζω ένα ίδιο δαχτυλίδι, ίδιες διαστάσεις. Το μεταφέρω σε μπάλσα και το κόβω ακριβώς στη μέση για να έχω δύο ίσα ημικύκλια. Αυτά τα δύο ημικύκλια θα είναι το κανάλι. Τα κολλάω στη βάση. Σημειώνω τα τμήματα πάνω στο ξύλο. Σταθεροποιώ λίγο το κανάλι. Εδώ έχω σχεδιάσει την πλάγια όψη. Έχω σχεδιάσει ακόμη έναν κύκλο εσωτερικά, άλλα 7 χιλιοστά μείον. Το μεταφέρω στο ξύλο. Βάζω πάλι ταινία γιατί θα κόψω και το εσωτερικό δαχτυλίδι. Σχεδιάζω τις δύο κάθετες μεταξύ τους διαμέτρους, κάθετη και οριζόντια. Και έτσι χωρίζω το δαχτυλίδι σε 4 ίσα μέρη. Τα κόβω. Και τα μεταφέρω στη βάση. Εδώ, για να εφάπτονται καλά, κόβω λίγο λοξά τις δύο άκρες. Ελάχιστα όσο φαίνεται. 1 χιλιοστό.
Αυτό το έκανα για όλα τα τμήματα. Και τα κολλάω στη βάση. Η μία πλευρά στη βάση και η άλλη πλευρά στο κανάλι. Με τον ίδιο τρόπο κόλλησα και τα υπόλοιπα. Ο σκελετός είναι έτοιμος. Πώς σου φαίνεται? Μέχρι να πάμε στο επόμενο, στο μέρος δεύτερον, γεια και χαρά! We'll be right back.